Υπάρχει δωρεά σπέρματος, δωρεά οαρίων, δωρεά εμβρίων. Δωρεά εμβρίων κάνουμε στις περιπτώσεις εκείνες που ούτε το σπέρμα είναι καλό, ούτε το οάριο είναι καλό. Σε αυτή την περίπτωση, στη γυναίκα πρέπει να εμφυτεύσουμε ένα έμβριο, το οποίο θα είναι αποδότη σπέρματος και αποδότρια οαρίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επίσης, μια άλλη περίπτωση που χρειάζεται δωρεά εμβρίων είναι η μονογονεϊκή οικογένεια, όταν η γυναίκα δεν παράγει οάρια και δεν έχει και σύζυγο. Άρα εκεί κάνουμε δωρεά οαρίων, κάνουμε και δωρεά σπέρματος. Διότι υπάρχει περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, όπου η γυναίκα είναι νέα, όποτε έχει δικά της οάρια, εκεί κάνουμε μόνο τη δωρεά σπέρματος. Όταν λοιπόν δεν έχουμε ούτε οάρια ούτε σπέρμα, τότε κάνουμε δωρεά εμβρίων. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ καλό νομοθετικό πλαίσιο, από τα πιο φιλελεύθερα που υπάρχουν στον κόσμο, κυριολεκτό στον κόσμο, όπου επιτρέπεται η δωρεά σπέρματος, η δωρεά οαρίων, η δωρεά εμβρίων, η μονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή ανήπαντρη γυναίκα που δεν έχει άντρα μπορεί να κάνει παιδί, και η παρένθετη μητέρα. Χωρίς το νομοθετικό πλαίσιο αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, διότι δεν είμαστε νόμιμοι. Στην περίπτωση του ζευγαριού αυτού, ο ελληνικός νόμος ζητάει την συνένεση του ζευγαριού, δηλαδή ενώπιον ενός συμβολιογράφου, ενός δικηγόρου, που είναι εδώ στο κέντρο μας, γίνεται όλη η διαδικασία, το ζευγάρι υπογράφει μία συνένεση ότι δέχεται να κάνει τη δωρεά εμβρίων σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζει ο ελληνικός νόμος.